Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Attica TV στις 5. Είναι 5η, 7 Ιουλίου του 2022 και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με την Βρετανία, όπου έχουμε πολιτικό σεισμό μετά την παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον. Την παρέτησή του ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά του ο Μπόρις Τζόνσον τόσο από την ηγεσία του κόμματος των συντηρητικών όσο και από την Πρωθυπουργία. Αλλά θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι το κόμμα να εκλέξει νέο πρόεδρο που θα αναλάβει και την Πρωθυπουργία. Η παρέτηση θεωρείται δεδομένη μετά τη μαζική φυγή υπουργών της κυβέρνησης που κατέρεε. Στην ανακοίνωσή του αναμένονται αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν τεράστιες στο κόμμα του πριν καν το διάγγελμά του, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι ο Τζόνσον πρέπει να παραιτηθεί άμεσα και από την Πρωθυπουργία και να μην παραμείνει μέχρι ενδεχομένως το φθινόπωρο που θα εκλεγεί η νέα ηγεσία των Τόριδων. Παρά την αρχική του άρνηση να εγκαταλείψει τον πρωθυπουργικό θόκο, ο Μπόρις Τζόνσον, που έχει γίνει πολλές φορές στόχος σκληρής κριτικής, φαίνεται ότι υπέκυψε στις πιέσεις και την μαζική φυγή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται τρόπο προκειμένου να παραμείνει στη θέση του ως το συνέδριο των συντηρητικών τον Οκτώβριο, κάτι το οποίο όμως μοιάζει αμφίβολο να γίνει αποδεκτό από το κόμμα. Με τα σενάρια για άμεση παρέτησή του, την οποία θα ανακοινώσει με διάγγελμά του στο βρετανικό λαό, στο νησί υπάρχει έντονο πολιτικό παρασκήνιο, ενώ έκθαση παίρνουν και τα σενάρια για την επόμενη μέρα, που φτάνουν ακόμα ως και την ακύρωση του Brexit. Πηγές του κόμματος των Τόρις, δια του Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής για τα Ισοκομματικά, Σερ Γκράχαμ Μπρέιντι, διαραίουν ότι μέχρι τη διάσκεψη του Οκτώβρη θα έχει οριστεί νέος ηγέτης της συντηρητικής παράταξης. Την ίδια ώρα, το πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας και των κενών που έχει δημιουργήσει η μαζική παρέτηση των υπουργών απασχολεί τη βρετανική κοινή γνώμη, που εκτιμά ότι ο όποιος ανασχηματισμός ανάγκης δεν είναι βιώσιμος. Και ενώ το κύμα δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού μεγαλώνει, απόν από τις εξελίξεις είναι και το παλάτι που περιορίζεται στο ουδέν σχόλιον. Στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός μέσω της συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, αφήνοντας αιχμές για την απλή αναλογική, αλλά τονίζοντας ταυτόχρονα πως θα πάρω το ρίσκο για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται σε σχέση με το πολιτικό κόστος. Υπάρχει και η τουρκική απειλή, αλλά και η εξελίξη στην οικονομία. Αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία, αναλαμβάνοντας το όποιο πολιτικό κόστος ενός δύσκολου χειμώνα, είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετά την χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή ξεκαθάρισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν ψάχνει ξέφωτα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Το παίρνω το ρίσκο της σταθερότητας. Και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος, ας το έχει. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το να οδηγήσουμε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, με τη βόμβα, το τονίζω, της απλής αναλογικής, με μια απρόβλεπτη Τουρκία απέναντί μας, δεν πιστεύω ότι είναι πράξη εθνικά υπεύθυνη. Και αν αυτό με οδηγήσει στο να έχω ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα πρέπει να διαχειριστώ ένα δύσκολο χειμώνα, ας είναι έτσι. Όπως τόνισε, αν το φθινόπωρο είναι τόσο εκρηκτικό όσο εκτιμάται, δεν θα ήταν σόφρο να εκχωρήσουμε τη διακυβέρνηση σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο φόβος της ακυβερνησίας είναι υπαρκτός λόγω της απλής αναλογικής. Καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά μπορεί να ανακοινούνται σενάρια πρόωρων εκλογών, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν ψάχνω κάποιο δημοσκοπικό ξέφωτο για να κάνω εκλογές. Εξάλλου, δημοσκοπικά, η εικόνα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τριετίας, με κάποια σκαμπανεβάσματα, ήταν εξαιρετικά θετική. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το οποίο επισημάνατε, ότι υπάρχει η βόμβα της απλής αναλογικής. Για να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, απλή αναλογική σημαίνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, κατά πάσα πιθανότητα, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα μπορέσει να σημαστεί η κυβέρνηση μετά από την πρώτη κάλπη, η χώρα θα βρεθεί με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Σε μια περίοδο και πάρα αυτό, πολύ δύσκολη. Σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η υποχρέωσή μου είναι να διασφαλίσω τη σταθερότητα της χώρας και την κυβερνησιμότητα, η οποία σήμερα είναι εξασφαλισμένη. Μάλιστα, τόσο για λόγους πολιτικής σταθερότητας, όσο και για να μην παρατηρηθεί κάμψη στο κυβερνητικό έργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας για λόγους θεσμικής τάξης και σταθερότητας, σε μια κρίσιμη συγκυρία όπως αυτή που διανύουμε.
Αναφερόμενος σε εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είπε ότι η χώρα υπηρετείται καλύτερα από μονοκομματικές κυβερνήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία μεταφράζεται σε μονοκομματική κυβέρνηση. Πάμε σε ειδήσεις από την οικονομία. Καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Κώστας Σκρέκας, μίλησε για μια πολύ μεγάλη αυξημένη επιδότηση σε σχέση με τους λογαριασμούς ρεύματος τώρα τον Ιούλιο. Να δούμε τι αλλάζει στους λογαριασμούς στα τιμολόγια από την 1η Αυγούστου. Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 1η Ιανουαρίου του 2023 σε 6 μήνες, να δούμε αναλυτικά πώς αυξάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και οι συντάξεις. Την ίδια ώρα που έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα ενίκια, οι τιμές είναι εκτός ελέγχου. Το 50% σύμφωνα με την έρευνα του εισοδήματος των Ελλήνων ξοδεύεται στο ενίκιο. Η επιδότηση του κράτους για τον Ιούλιο στους λογαριασμούς ρεύματος θα είναι κατά πολύ αυξημένη και μάλιστα θα δοθεί ανεξαρτήτως εισοδήματος για όλες τις κατοικίες και όχι μόνο την πρώτη, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Αντένα. Αντίθετα, όπως είπε, για τον Ιούλιο δεν θα υπάρχει επιδότηση για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, καθώς η κατανάλωσή του το καλοκαίρι μειώνεται δραστικά και η επιδότηση θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ο Υπουργός επανέλαβε ότι σταματάει από την 1η Αυγούστου και πλέον στους λογαριασμούς θα υπάρχει μία ενιαία τιμή με την οποία θα γίνεται η χρέωση. Παράλληλα, το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων θα ενισχυθεί και από την αρχή του επόμενου έτους και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που εξήγηλε από το βήμα της Βουλής και ο Πρωθυπουργός. Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης κυμαίνεται από 2,2% έως και 10% στα εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω. Στο πλαίσιο των μέτρων και παρεμβάσεων για τη στήριξη των ευάλωτων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει και το Σεπτέμβριο την επιδότηση στα καύσιμα με το πρόγραμμα Fuel Pass 3, δεδομένου ότι και οι συνθήκες το επιβάλλουν και τα δημοσιονομικά του κράτους το επιτρέπουν. Την επέκταση της επιδότησης, στην οποία έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Οικονομικών, επανέλαβε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η στοχευμένη παρέμβαση θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί, χωρίς όμως να αναλώσουμε όλα τα δημοσιονομικά πυρομαχικά που έχουμε. Τέλος, μονοκέφαλος τους ενοικιαστές αποτελούν οι τιμές σπιτιών και διαμερισμάτων που εξακολουθούν να κινούνται ανωδικά, πλήττοντας τα οικογενειακά εισοδήματα. Σύμφωνα με έρευνες, σε πολλές περιπτώσεις οι Έλληνες καλούνται να δώσουν για ενίκιο ως και το 50% του εισοδήματός τους. Η αυξητική τάση των ενοικίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μειωμένη ανοικοδόμηση των τελευταίων ετών της οικονομικής κρίσης. Ως αποτέλεσμα, η αυξημένη ζήτηση δεν συμβάδισε με αυξημένη προσφορά και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων προχώρησαν σε απότομες αυξήσεις των τιμών ενοικίων για να περιορίσουν τις απώλειες από την οικονομική κρίση. Επιπλέον, συνέβαλε σε αυτό και η μείωση των υποψηφίων αγοραστών ακινήτων που λόγω της οικονομικής κρίσης κατέφυγαν σε λύσεις ενοικίασης. Να υποδεχθούμε στο στούντιο τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον καθηγητή φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, σε λίγο η ανάλυση, το σχόλιο και ο κύριος Κώστας Μαρδάς στο δελτίο ειδήσεων του Attica TV, δημοσιογράφος συγγραφέας. Παρέτηση Μπόρις Τζόνσον, εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στον Άρη Δημητρίου στο στούντιο. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και από μένα, Φραντζέσκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε με την κινηματογραφική απόπειρα ληστείας στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, καθώς είχαμε και ανατίναξη με έκρηξη βόμβας στο ATM. Πήγε εκεί και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Και τι ακριβώς έγινε με τους ληστές οι οποίοι είχαν μεταβιεστεί σε γιατρούς? Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα, Φραντζέσκα. Κυρίες και κύριοι, πράγματι έντρομοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους οι νοσηλευόμενοι στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πετάχτηκαν στους διαδρόμους από την έκρηξη που σημειώθηκε σχεδόν στις 4 τα ξημερώματα. 4 οι δράστες, εκ των οποίων μία γυναίκα, ντυμένη με στολές γιατρών, μάλιστα ένας εξ αυτών φορούσε και στολή υψηλής προστασίας, όπως αυτές που φοράνε στις μονάδες αντιμετώπισης του κορονοϊού. Εισέβαλαν στο νοσοκομείο, ακινητοποίησαν την γυναίκα Φρουρό, ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την οδήγησαν και αυτή στο ισόγειο που βρίσκεται το ATM και εκεί με τη χρήση αερίου, πιθανότατα σύμφωνα με τους άντρες της ασφάλειας, οι δράστες να γνώριζαν ότι το ATM είναι
καινούριο, έχει μεγαλύτερη θωράκιση. Οι άνθρωποι πρέπει να ήταν της δουλειάς εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Το έσκασαν λοιπόν με χρησιμοποιώντας αέριο, πλην όμως έφυγαν άπραγοι διότι καταστράφηκαν και τα χρήματα, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στον χώρο του ισογείου και τον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Τώρα, όσον αφορά στη δράση των κακοποιών, να πούμε ότι νωρίτερα είχε και μία ακόμα βομβιστική επίθεση στη ΔΟΗ στο Μαρούσι. Ναι. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δεν συνδέονται οι δύο αυτές υποθέσεις, είναι ανεξάρτητες. Η μία είναι καθαρά του κοινού ποινικού δικαίου. Όσον αφορά για τη ΔΟΗ στο Μαρούσι, εξετάζεται η υπόθεση προς κάθε κατεύθυνση. Από τη σφοδρότητα λοιπόν δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Οι δράστες, αφού είδαν ότι δεν μπορούν να πάρουν λία από αυτή τους την πράξη, τράπηκαν σε φυγή και με βάση τις περιγραφές και τα στοιχεία που ενδεχομένως τα ίχνη που έχουν αφήσει πίσω τους, οι άνδρες της ασφάλειας Αττικής που ερευνούν την υπόθεση διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος πήγε στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Είναι να μην υπήρχε κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές. Υπήρξε μια επίθεση χθες, ακινητοποιήθηκε και άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια εκτεταμένη καταστροφή πέριξ του μηχανήματος αλλά και στα άλλα επίπεδα που είναι πλησίων. Θα τα αποκαταστήσουμε άμεσα, δηλαδή εντός της ημέρας θα αποκατασταθούν. Το νοσοκομείο λειτουργεί, αλλά και με την πλήρη αποκατάσταση μέσα στη μέρα θα λειτουργεί κανονικά. Από εκεί και πέρα είναι εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του νοσοκομείου και κυρίως αυτό που εμείς θέλουμε με σαφήνεια να πούμε ότι προέχει πάνω απ' όλα η εργαζόμενη και η ανθρώπινη ζωή και γι' αυτόν τον λόγο υπήρξε ουσιαστικά και ακινητοποίηση ατόμου και απειλή ατόμου. Αλλά ωστόσο το σημαντικό είναι οι υλικές ζημιές αποκαθίστανται, το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Yeah. Το γεγονός ότι έγινε έκρηξη μέσα σε νοσοκομείο, αυτό μήπως πρέπει να αποτελέσει και αφορμή ούτως ώστε να παρθούν περισσότερα μέτρα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των νοσοκομείων? Ναι, μέτρα για τις ασφάλειες των νοσοκομείων υπάρχουν, όλα τα μέτρα βέβαια δεν μπορούν να ξεπερνάνε όταν υπάρχει μαζική επίθεση και με όπλα, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Νοσοκομεία, οι φύλαξοι τους έχουν συγκεκριμένο στόχο, δεν έχουν στόχο αποτροπής τρομοκρατικής και εγκληματικών ενεργειών. Λειτουργήσαν απόλυτα εργαζόμενοι, αλλά στα θέματα ασφάλειας προσπαθούμε να έχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ σωστά λέτε, έκρηξη μέσα στο νοσοκομείο από μόνη της είναι επικίνδυνη γιατί μέσα στο νοσοκομείο υπάρχουν ασθενείς. Κύριε Πρέπει, έχουμε εικόνα αν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα το ATM οι δράστες? Από εκεί πέρα όλα τα έχει αστυνομία, οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε κάτι περαιτέρω της έρευνας. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να επέλθει ηρεμία στους εργαζόμενους κυρίως. Οι άνθρωποι αυτοί είναι που είναι μέσα και είναι οι πρώτοι που δέχτηκαν αυτό το χτύπημα και αυτό με το διοικητή είπαμε τα άτομα να υπάρξει μια ηρεμία σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί καταλαβαίνετε είναι οι εργαζόμενοι που βλέπουν αυτή τη στιγμή στο χώρο τους να γίνεται μια επίθεση και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα αποκαταστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πάμε στη Σκιάθο όπου είχαμε ένα συγκλονιστικό εκεί ατύχημα με μια 61χρονη Βρετανίδα τουρίστρια. Πώς εξφενδονίστηκε η γυναίκα και είναι σε σοβαρή κατάσταση από τα αέρια της τουρμπίνας του αεροπλάνου, Άρη? Φραντζέσκα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Απλώς προχθές στις 5 του μήνα το ατύχημα της 61 ετών Αγγλίδας τουρίστριας, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο του Βόλου που νοσηλεύεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις και διάφορα άλλα μικρότερης σημασίας τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός της. Είναι μια παλιά συνήθεια των τουριστών αλλά και των ντόπιων νεαρής κατά κύριο λόγο ηλικίας να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη παραλία. Είναι ακριβώς εκεί που τελείνει ο αεροδιάδρομος του Διεθνούς Αερολιμένα του νησιού, για να τους παρασέρνει η δύναμη από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών. Κάτι τέτοιο έγινε λοιπόν και προχθές. Ήταν αρκετά μακριά από τον μαντρότυχο που έχει χτιστεί για πολύ συγκεκριμένους και σαφείς λόγους στο σημείο. Η δύναμη των κινητήρων την εξφενδόνησε, την χτύπησε στον τοίχο. Μαζί βέβαια την ίδια στιγμή πέσανε και άλλα άτομα κάτω, χωρίς όμως τα υπόλοιπα να τραυματιστούν. Όσον αφορά τώρα στην εταιρεία τη Fraport, που είναι και η διαχειρίστρια του αεροδρομίου, είπε στην ανακοίνωσή της, μάλλον λέει, ότι είναι ένας διεθνής αερολιμένας που πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη διεθνή νομοθεσία και καταλήγει ότι προέχει η προστασία
των αεροσκαφών και των επιβατών και οι πολίτες που βρίσκονται σε απόσταση 10 μέτρων από τον φράχτη του αεροδρομίου θα πρέπει μόνοι τους να λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλειά τους. Όπως είπαμε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο ατύχημα και στις 19 Ιουνίου ένας 79χρονος, ο οποίος υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, είδε ότι πήγαινε να απογειωθεί το αεροσκάφος, επέβαινε σε ποδήλατο, προσπάθησε να αναπτύξει ταχύτητα, πλην όμως το αεροσκάφος τον πρόλαβε και τον έριξε στο έδαφος, τραυματίζοντάς τον ευτυχώς όλος ελαφρά. Και ο δήμαρχος του νησιού, ο Θοδωρής ο Τζούμας, αναφερόμενος στο προχθεσινό περιστατικό, είπε ότι πράγματι είναι αρκετοί αυτοί που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή να ενώ φεύγει το αεροσκάφος, να βγαίνουν να το βιντεοσκοπήσουν. Όχι. Υπάρχει αρκετά μεγάλος κίνδυνος να ευχηθούμε στη γυναίκα που ένα από τα ατυχήματα είναι σοβαρό. Ταχεία ανάρρωση και να γλιτώσει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άρη Δημητρίου. Εμείς θα υποδεχθούμε τον κύριο Κώστα Μαρδά. Καλησπέρα. 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 Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μαζί με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα να δούμε από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα δούμε σε λίγο την ανάλυση από εσάς. Θέλω να πάρω το πρώτο σχόλιο σε σχέση με την παραίτηση Τζόνσον. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δαβέτα. Και αν και αυτό ταυτίζεται, μου γράφουν πολλοί, ποιος είναι ο συσχετισμός με τον κύριο Μακρόν στη Γαλλία. Καταρχήν μπορώ να πω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού με καλύπτει πληρώς. Νομίζω ότι είναι μια σωστή, ορθή δήλωση για το θέμα της ασφάλειας της χώρας μας και γενικότερα της ασφάλειας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα, ως προς το θέμα του Τζόνσον, ήταν αναμενόμενο. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική που εφάρμοσε η Αγγλία σε σχέση με την απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση την έβαλε μπροστά σε μια, ας το πούμε, άλλη οικονομική, άλλη φιλοσοφία, μια άλλη κατάσταση κοινωνικής, αν θέλετε, ενεργοποίησης των πραγμάτων. Αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση. Έχει άμεση σχέση με αυτά που συμβαίνουν και με τη Γαλλία. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε σε σχέση με αυτό που γίνεται με τον Μακρόν, έχουμε μια μορφή επιστροφή της πολιτικής. Τι εννοώ επιστροφή της πολιτικής? Βλέπουμε ότι ο κόσμος διαφωνεί με αυτή την πολιτική, τη λεγόμενη ready-made πολιτική, δηλαδή μια πολιτική όπως ένα βιομηχανικό προϊόν το οποίο παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά διαβιβάζεται στην Ευρώπη και ακολουθούν όλοι με κλειστά τα μάτια ό,τι τους έρθει από πάνω σαν διαταγή από το σούπερ μάρκετ. Και αυτό το πράγμα διαφωνεί πλέον ο κόσμος, έχουμε αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα και κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι έχουμε πρόβλημα πολιτικού νοήματος. Ο κύριος Μαρδάς ξέρει τη γλώσσα, θα καταλάβει και θα καταλάβετε και εσείς τι εννοώ, ότι αυτή τη στιγμή το νόημα του πολιτικού λόγου δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας πολιτικός λόγος χωρίς νόημα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Άλλα λένε, άλλα ακούει ο κόσμος και άλλα κάνουν. Αυτή η μεγάλη διάσταση, η οποία κάποτε ήταν χαρακτηριστικό του Νότου, τώρα έχει γίνει χαρακτηριστικό όλης της Ευρώπης. Και ο κόσμος αρχίζει να αντιδρά. Θεωρώ θετικό αυτές τις αντιδράσεις που ήρθαν και από τη Γαλλία αλλά και στην Αγγλία, διότι σημαίνει ότι έχουμε μία ανάγκη εκ νέου νοηματοδότησης του πολιτικού λόγου. Κύριε Μαρδά. Για τη δήλωση του Πρωθυπουργού, δήλωση διαβεβαίωση ότι θα εξαντλήσει τετραετία, θέλω να πω ότι συνιστά προσφορά στους θεσμούς. Ναι. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε πρόορες εκλογές. Πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στο Σύνταγμα, ώστε ο ελληνικός λαός όταν ψηφίζει μια τετραετία να εννοούμε μια τετραετία. Ναι. Θα ήταν οξύμορο να πάει κανείς σε πρόορες εκλογές όταν έχουμε ελληνοτουρκική κρίση, οικονομική κρίση, ενεργειακή κρίση και πραγματικό πόλεμο κοντά στα σύνορά μας. Όσον αφορά τώρα την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, θα έλεγα ότι στην πράξη αυτή βλέπω μια προσωπική ανοησία αλλά και μια δόξα του κοινοβουλευτισμού. Ανοησία διότι η κρίση δημιουργήθηκε όχι για κάποιο πολιτικό ή ιδεολογικό πρόβλημα, αλλά γιατί κάλυψε ένα βουλευτή ο οποίος προχώρησε σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις συναδέλφων του. Λέω ότι είναι δόξα του κοινοβουλευτισμού, γιατί σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχουν αρχηγικά κόμματα, η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργήσε, υπάρχει ο κοινοβουλευτισμός πάνω από τα πρόσωπα των αρχηγών, θα φύγει ο ένας, θα έρθει ο άλλος. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, που τα κόμματά μας, ακόμα και αν είναι δημοκρατικά οργανωμένα σε κάποιο βαθμό, είναι προσωποβαγή. Εγώ θα έβλεπα να υπάρχει πολιτικό πρόβλημα, όχι γιατί συνέβη αυτό το γεγονός, που δείχνει βέβαια και την ευαισθησία
και την υψημένη αίσθηση αξιοπρέπειας στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό σύστημα, αλλά και στο γενικότερα σύστημα συμπεριφορών της Μεγάλης Βρετανίας. Θα έβλεπε να υπάρχει πρόβλημα με την πολιτική του Μπόρις Τζόνσον, ναι, ο οποίος εντάξει διαχειρίστηκε τον Brexit όπως ήταν η εντολή του βρετανικού λαού, έκανε και αυτό στην ανοησία του κάνοντας πάρτι εν μέσω πανδημίας στο πρωθυπουργικό γραφείο στην κατοικία. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι η απόλυτη ταύτισή του, όπως είναι παραδοσιακά βέβαια με όλους τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, με τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι εισπράττουμε τώρα? Βεβαίως οι Δύσεις, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σωστά ηγούνται του αγώνα για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας. Άρα παράλληλα έχουν επιβάλει ένα απόλυτο εμπάρκο, ένα τυφλό εμπάρκο εναντίον της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα σε αυτό το τρίμηνο 70 εκατομμύρια νέους φτωχούς. Λοιπόν, σε αυτό θέλω σχόλιο από τον καθηγητή, τον κύριο Δαβέτα, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια η καταστροφή για το παγκόσμιο ΑΕΠ μέσα σε λίγους μήνες πολέμου. Υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αυτό το θέμα που επεσήμανε ο κύριος Μαρδάς, άνθρωποι καθημερινά φτωχοποιούνται, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, ο πόλεμος δεν τελειώνει και δεν θα τελειώσει σύντομα, σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις δικές σας, αλλά και των υπολείπων. Άρα... Εγώ θα βλέπω στο θέμα του Ουκρανικού, βλέπω την εξής, το εξής δίπολο, ας μου επιτραπεί όρος. Απ' τη μία έχουμε το ηθικό ζήτημα και απ' την άλλη έχουμε το οικονομικό ζήτημα. Ναι. Στο ηθικό ζήτημα, προφανώς και όλοι οι σόφρονες δημοκρατικοί άνθρωποι είναι υπέρ της Ουκρανίας και θέλουν και καταλαβαίνουν ότι έπρεπε να προστατευτεί η Ουκρανία. Εκεί τελεία δεν υπάρχει συζήτηση. Mm-hmm. Απ' την άλλη, εγώ βλέπω μια υποκρισία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία στο πρόσχημα της υποστήριξης της Ουκρανίας, ναι, εκμεταλλεύεται το αύριο της Ουκρανίας. Δηλαδή, έχει σκοπό στα πλαίσια των εκεί που βρίσκονται τα συντρίμμια να βάλει το πόδι της και να αρχίσει τη λεγόμενη restoration, πώς να το πω, δηλαδή που θέλει να ξαναφτιάξει τη χώρα. Ναι. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, κρύβει τεράστια ποσά και βέβαια κρύβει και τον Ουκρανικό λαό να είναι δεσμευμένος για πάρα πολλά χρόνια, ναι, με χρέη απέναντι στην Αμερική. Βλέπω δηλαδή μια υποκρισία των Αμερικανών, η οποία εκμεταλλεύεται με έναν τρόπο αρκετά ανήθικο ένα ηθικό θέμα. Να, είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Μαρδά, νομίζω ότι θέλω να θέσω και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, όχι με τη λογική πως είμαστε αριθμολάγνοι, αλλά επειδή υπάρχει η παγκόσμια κρίση και καθημερινά πλέον ο κόσμος το βιώνουμε και στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι 4 μήνες ο πόλεμος. Ακούω για 2 χρόνια, περισσότερο ενδεχομένως. Και ακόμη. Τι ακριβώς θα συμβεί, εκτιμάτε? Θα συμβεί αυτό που συνέβη πιθανότατα με το Βιετνάμ. Ένας παρατεταμένος, ναι, πόλεμος που θα εξαρτήσει και τα δύο μέρη. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πέσουν οι τόνοι και να υπάρχει μια προοπτική ώστε οι δύο ηγέτες, αν όχι οι ίδιοι, αυτοπροσώπως, μέσω των αντιπροσώπων τους, να μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να μιμηθούν τους ηγέτες του ψυχρού πολέμου, τον Ρίγκαν και τον Γκορμπατζόφ, αλλά και άλλους προηγουμένως, οι οποίοι συμφώνησαν σε μία μείωση των πυρηνικών όπλων, σε μία μείωση των συμβατικών δυνάμεων, για να σταματήσει αυτή η συνεχής κλιμάκωση, διότι έτσι που πάει, δεν θα αποφύγουμε μια γενικότερη πολεμική ρήξη. Χρειάζεται λοιπόν σοφροσύνη παράλληλα με τη στήριξη της Ουκρανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, θα επανέλθουμε αμέσως. Σε αυτό το σημείο, πάμε στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή 8 Ιουλίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για 48 ώρες, για 2 ημέρες, θα έχουμε χειμώνα, κυρίες και κύριοι, με σφοδρές καταιγίδες και χαλάζι. Πάμε να δούμε την πρόγνωση.
Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Attica TV. Πάμε σε λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το ενημερωτικό μαγκαζίνο Σημείο Αναφοράς και με τον καθηγητή τον κύριο Δαδέτα και με τον κύριο Κώστα Μαρδά, δημοσιογράφο συγγραφέα, σε πολύ λίγο.